Λοιπόν, η επιστροφή των μαθητών στις τάξεις εδώ και λίγες ημέρες είναι η περίοδος που έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση στα βιβλιοπωλεία. Ποια ήταν η κίνηση αυτές τις ημέρες, τι εικόνα έχετε από την αγορά, και να κάνουμε και μία ενημέρωση στους γονείς και όσους έχουν ακόμα αυτή την υποχρέωση να καλύψουν, πώς κυμαίνονται τιμές φέτος σε σχέση με πέρυσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να μιλήσω για την πληθώρα των καταστημάτων. Είμαι σίγουρος ότι τα βιβλιοπωλεία γενικότερα παραμένουν η πιο καλή λύση για το μαθητή και το γονιό, γιατί παρέχουν οικονομικά προϊόντα και αξιόπιστα, το πιο σημαντικό. Τώρα συγκεκριμένα για τα απάπειρος μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι επειδή είμαστε βιβλιοπωλεία, αυτό το κάνουμε όλη τη χρονιά, δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε για 10 μέρες το χρόνο είτε για 2 εβδομάδες θα πουλήσουμε σχολικά, φροντίζουμε να αγοράσουμε στις καλύτερες τιμές τα πιο αξιόπιστα προϊόντα. Συγκεκριμένα φέτος τα Πάπυρος, μέσα στους 14.000 κωδικούς προϊόντων που διαθέτουν άμεσα στα καταστήματά τους, το 85% των προϊόντων αυτών έχουν διατηρήσει τις περσινές τιμές. Κυριολεκτικά οι πελάτες μας φέτος είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα με περσινές τιμές. Ίσως να είμαστε από τους λίγους που το καταφέραμε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι πήγαν καλά τα βιβλιοπωλεία γενικότερα πανελλαδικά, γιατί ο κόσμος μετά από 10 χρόνια μνημονίων, κρίσεων κτλ. Κατάλαβαν ότι ακόμη το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχός τους στις τιμές και στην οικογένεια. Αυτό. Το ότι διατηρήσετε τις τιμές σημαίνει ότι απορροφήσατε τις αυξήσεις που είχατε και εσείς ως επιχείρηση. Γιατί είστε επιχείρηση, έχετε ρεύμα, έχετε άλλα έξοδα, εκεί υπήρχαν αυξήσεις. Ναι, προφανώς υπήρχαν αυξήσεις. Είναι ειδικά το ρεύμα και η ενέργεια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για όλους μας, για όλους τους επιχειρηματίες. Εμείς, δεν κάναμε αυξήσεις, αλλά δεν κάνανε, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνανε και οι προμηθευτές μας. Και επειδή εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε, για παράδειγμα, τη σχολική από το Μάιο, να ετοιμαζόμαστε το Μάιο, φροντίσαμε να κλειδώσουμε καλές τιμές και φέτος για το Σεπτέμβρη. Η εικόνα που έχετε από τους καταναλωτές, τους πελάτες σας, ποια είναι, τι ψάχνουν τα παιδιά, τι προτιμούν, κοιτούν τη μάρκα, κοιτούν πλέον και την οικονομία οι γονείς, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι πλέον οι καταναλωτές, είτε είναι μικρά παιδιά είτε είναι γονείς, είναι ψηλιασμένοι, δηλαδή προτιμούν την ποιότητα. Δηλαδή θα πάρουν μια αξιόπιστη τσάντα που θα τους βγάλει μια πενταετία, και όχι κάτι που είναι πολύ πιο οικονομικό, αλλά παύλα φθηνιάρικο, δηλαδή μια τσάντα αξίας 10 ευρώ για παράδειγμα που τους βγάλει ένα τρίμηνο. Μια τσάντα πενταετίας, πόσο αξίζει? Η μέση τιμή ξεκινάει στα 26 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 50. Αυτές είναι οι τιμές δηλαδή, δεν είναι κάτι που ξεφεύγει. Βεβαίως, οι γονείς και τα παιδιά ψάχνουν εκτός από τα απαραίτητα βιβλία, στυλό κτλ. Ψάχνουν και κάποια βοηθητικά βιβλία τα οποία έχουν τα βιβλιοπωλεία. Φυσικά. Βιβλία, ναι. Βιβλία ύλης και εξωσχολικές δραστηριότητες, έτσι τα πάντα. Ναι. Εκεί να ενημερώσουμε τον κόσμο που δεν το ξέρουν πιο πολύ ότι υπάρχει νέα τιμή βιβλίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα βιβλιοπωλεία πανελλαδικά, ανεξαρτήτως του μεγέθους που έχουν σαν δυναμική ή σαν έκταση, πουλάνε το ίδιο. Δηλαδή, λέει ο Πατάκης, για παράδειγμα, να μην κάνω διαφήμιση, ένας εκδοτικός τέλος πάντων, λέει: εγώ αυτό το βιβλίο θα το πουλάω 14,90. Είτε το πάρεις από μπάγκο, είτε το πάρεις από e-shop, είτε το πάρεις από κατάστημα, η απόκληση θα είναι της τάξης 10%. Δηλαδή, αν κάνει 14,90, το φτηνότερο που μπορείς να το βρεις θα είναι 13,5. Αυτή είναι η διαφορά.